Αυξάνονται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν ενεργά φέτος στο θεσμό της Black Friday, με πολλές εξ αυτών να έχουν ήδη ξεκινήσει να πουλούν τα προϊόντα σε προσφορές και άλλες να προαναγγέλνουν τα προϊόντα και τις εκπτώσεις που θα κάνουν. Πολλές εταιρείες επεκτείνουν την ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων και της μεγάλης κατανάλωσης σε ολόκληρη την εβδομάδα, ενώ άλλες δελεάζουν τους καταναλωτές με το τι θα διαθέσουν τη Μαύρη Παρασκευή. Ωστόσο, στην αγορά των σερών, ο ξενόφερτος θεσμός της Black Friday θα είναι προαιρετικός, καθώς υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις και διφορούμενα σχόλια από τον κόσμο του εμπορίου αλλά και τους καταναλωτές. Είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε τον 11ο του 2014 και είναι η κανόνες της Υπουργικής Απόφασης 56-885 κάθετος 19-11-14 για τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες. Σε αυτό τώρα είναι νόμος όποιος θέλει να κάνει. Βέβαια, όποιος θέλει μπορεί, όποιος θέλει δεν είναι υποχρεωτικό. Προαιρετικά. Ξεκίνησε πρώτα, είναι ένα ξενόφερτο, μια ξενόφερτη έκπτωση που λέμε, από εκεί έχει ξεκινήσει από τις ΗΠΑ. Λοιπόν, τα τρία τελευταία χρόνια εμφανίστηκε εδώ και στην Ελλάδα. Ξεκίνησε μόνο με τα ηλεκτρικά είδη. Πέρσι ακολούθησαν και οι εταιρείες μεγάλες, οι αλυσίδες καταστημάτων. Και φέτος θέλησαν, από ό,τι έχω πάρει μηνύματα από την αγορά, κάνουν και το ίδιο και τα μικρά καταστήματα και μικρές επιχειρήσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας νόμος και έχει ψηφιστεί το 2014, από ό,τι είδαμε, είναι προαιρετικό όποιος θέλει και έχει απόθεμα να κάνει Black Friday, γιατί ξεκίνησε από τα ηλεκτρικά είδη και ξαφνικά βλέπουμε έχουν αναστατωθεί όλοι να κάνουμε Black Friday. Αν σκεφτείτε ότι στα μικρά εμπορικά καταστήματα, όπως είμαστε εμείς όλη την αγορά, τη μικρή εδώ που έχουμε, σε μια επαρχιακή πόλη, τα εμπορεύματα έρχονται ακόμη και σήμερα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, γιατί ο κόσμος δεν έχει τις δυνατότητες να τα παραγγείλει από πριν, γιατί πρέπει να προπληρωθούν και κανένας από εμάς δεν κάνει στη χοντρική, δεν μας δίνει Black Friday, έκπτωση εν πάση περιπτώσει, για να την περάσουμε στον καταναλωτή. Black Friday είναι μία και τελειώνει σε όλο το εξωτερικό, δηλαδή όπου έχει γίνει θεσμός. Σε εμάς βλέπω και στο ίντερνετ και συζητώντας τρεις μέρες, τέσσερις μέρες Black Friday. Αυτό δεν είναι Black Friday, με συγχωρείτε. Είναι κοροϊδία στο καταναλωτικό κοινό, νομίζω. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα λεφτά του κόσμου, οι τρεις-πέντε αλυσίδες που έχουν τις δυνατότητες να το κάνουν και έχουν τα αποθέματά τους, γιατί είναι δικά τους. Τα παράγουν ήδη με κόστος χαμηλό. Επομένως, έχουν και μαζεύουν τα λεφτά του κόσμου, ώστε η αγορά μας να μην μπορεί να έχει χρήματα. Ο κόσμος δηλαδή, μην του μείνουν χρήματα για να καταναλώσει τα υπόλοιπα μικρά μαγαζιά όπως είμαστε εμείς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εμπορικής κοινότητας, η κίνηση αναμένεται αυξημένη και οι εκπτώσεις θα φτάσουν μέχρι και το 80%. Μάλιστα, για φέτος, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οδεύουμε σε ακόμη μεγαλύτερο ρεκόρ, καθώς το κοινό περιμένει με αγωνία τη συγκεκριμένη ημέρα. Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας απέστειλε κύκλο προς ομοσπονδίες και τους εμπορικούς συλλόγους μέλη της, ώστε να πραγματοποιηθεί πανελλαδικά το καταναλωτικό έθιμο και να καθιερωθεί σταδιακά. Εμείς σαν σύλλογος ούτε μοιράσαμε ούτε αφήσεις, ούτε προτρέπουμε, ούτε και λέμε σε κάποιον να μην το κάνει. Mm-hmm. Σε κανονικό ωράριο μπορεί να το κάνει όποιος θέλει. Την Παρασκευή είναι για μία μέρα. Βέβαια, εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτά, γιατί τώρα εδώ, όταν είναι ειδικά και επαρχία, δεν μπορείς τη μία μέρα να κάνεις κάτι και την άλλη μέρα να το επαναφέρεις στο κανονικό. Είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν γνωριμίες, υπάρχουν. Θα σου πει ο άλλος, γιατί δεν μου κάνεις και σήμερα, γιατί δεν μου κάνεις και τη Δευτέρα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το βλέπουμε λίγο δύσκολο. Από τη στιγμή που υπάρχει όμως ο νόμος, πρέπει να τον, όποιος θέλει μπορεί να τον ακολουθήσει. Φέτος ανακαλύψαμε αυτό που δεν είχαμε ανακαλύψει τόσα χρόνια και το προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι εκείνο που έχουμε εμείς πρόβλημα και θα πρέπει να το δουν οι υπηρεσίες, είναι ότι από τη στιγμή που είναι μία μέρα και μόνο και ο νόμος είναι για μία μέρα μόνο, ποιος επιτρέπει να κάνουν τρεις μέρες ή και τέσσερις κάποιοι, ποιος τους ελέγχει, τι εκπτώσεις κάνουν. Εγώ εκείνο που θα πω είναι οι πελάτες να προσέχουν, να έχουν επαφή με τα δικά μας καταστήματα, τις μικρές επιχειρήσεις της πόλης μας, που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον καταστηματάρχη, με ίδια πρόσωπα που μπορούν να πούν το παράπονό τους, οτιδήποτε γίνει, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν στις μεγάλες αλυσίδες με τον ίδιο εύκολο τρόπο. Εμείς έχουμε να κάνουμε με τους δικούς μας πελάτες και δεν θα πρέπει να τους κοροϊδεύουμε. Αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη, γιατί έχουμε πάντα να κάνουμε τον ίδιο κόσμο.